κόσμο, από τον αντίπαλο, τόσο από την ικανότητα που έχει σαν ομάδα, όσο και την νοοτροπία που τον διακατέχει. Θέλω να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία εδώ και τον συνάδελφο και τους ανθρώπους εδώ της ομάδας. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι σήμερα χάσαμε το παιχνίδι η Θήλα. Δεν νομίζω ότι το κέρδισε ο Αστέρας Βάρος, χωρίς να θέλω να μειώσω ούτε σε ένα ποσοστό την επιτυχία του. Θεωρώ ότι με μια στατική φάση, ένα κόρνερ, βάλαμε μόνοι μας την μπάλα μέσα. Ένα αφιζητούμενο πέναλτι, κατά τη γνώμη μου, που υπήρξε, χωρίς ο αντίπαλος να έχει κάνει κάτι εκτός από μια εκτέλεση φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Βρεθήκαμε λοιπόν στο ημίχρονο χωρίς φάσεις να χάνουμε 2-0. Είπαμε μέσα με τα παιδιά στην ανάπλαυλα να προσπαθήσουμε να βγούμε δυνατά, να βάλουμε ένα γκολ και να ξαναβγούμε ξανά κοντά πάλι στο παιχνίδι, να είμαστε πάλι σε θέση στο να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι θετικό. Μπήκαμε πολύ δυνατά, κλείσαμε έναν αντίπαλο στο δικό του μισό, ευτυχήσαμε και βάλαμε γρήγορα ένα γκολ και φέρνουμε το παιχνίδι στο 2-1. Από εκεί και πέρα, πάλι με ένα τραγικό λάθος, από μια πάστα σε μια στατική φάση 40 μέτρα, φάγαμε μια πλάτη. Ο αντίπαλος μπήκε μπροστά, έβαλε ένα γκολ, έγινε 3-1. Από εκεί και πέρα, μετά άρχισε και δυσκόλευε το πράγμα. Πραγματικά όμως δεν το παρατήσαμε, είχαμε πάλι ένα τετατέρ, το οποίο ο επιθετικός μας δεν υπολόγισε σωστά, με αποτέλεσμα να βγαίνει προς τον φύλακα και να μπλοκάρει την μπάλα. Μην δίνοντας τη δυνατότητα στο να μπορέσουμε να μπούμε ξανά στο παιχνίδι. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο προπονητή, αλλά και στα παιδιά της Βάρης. Είναι φέτος μια πολύ δύσκολη χρονιά. Για μας, εκτός από τα προβλήματα τα αγωνιστικά που έχουμε με τους πολλούς τραυματισμούς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Δουλειά, υπομονή και να δούμε πού θα καταφέρουμε να καταλήξουμε όταν θα έρθει το τέλος αυτού του πρωτάθλημα. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στον προπονητή του Αστέρα Βάρης, κύριο Μιχάλη Κάτσικα. Κόουτς, ένα σχόλιο για τη σημερινή νίκη της ομάδας σου και την εμφάνιση όλων των παιδιών. Καταρχήν, να πω και εγώ στα παιδιά να έχουν καλή χρονιά σε μια δύσκολη χρονιά, στην κύριο μας ομιλία και σε όλα τα παιδιά της Θήλας. Να πω ότι για μας το πρωτάθλημα δεν μας έχει πάει καθόλου καλό μέχρι τώρα και σήμερα θεωρούσαμε ότι ήταν μια ευκαιρία να επανακινήσουμε παίζοντας με μια ομάδα η οποία θα έχει τους ίδιους στόχους με εμάς και παίζοντας η ίδια μας. Είχαμε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στην προηγούμενη αγωνιστική, την οποία την εξαγγελώσαμε σήμερα με μια νίκη, η οποία μας δίνει μια μεγάλη αίσθηση ψυχολογική, γιατί πέρασαμε ένα δύσκολο Νοέμβρη. Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας, οι οποίοι δώσανε τεράστια στην ψυχή. Τώρα το παιχνίδι δεν διεκδικεί τα άγνοια ποιότητα, ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, μεταξύ δημών της ίδιας Ένωσης. Η νευρικότητα κυριαρχούσε από όλους τους όλους και από όλους. Τέλος καλό, όλα καλά. Θα και εμείς την ίδια λογική έχουμε, να τελειώσουμε το άγνοια, όλα θα κάνουμε, παιχνίδι με παιχνίδι. Και έτσι έχουμε τόσο άλλο στόχο να είμαστε να σωθεί αν είναι δυνατόν όσο πολύ πιο γρήγορα. Και μια κουβέντα για την παρουσία του κόσμου σήμερα στο γήπεδο. Εντάξει, ο κόσμος έρχεται, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και είναι φίλοι της ομάδας και είναι καλό αυτό να έρχονται. Εντάξει, βοηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Θέλουμε τους ανθρώπους κοντά, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε όλους τους τομείς από τον πρόεδρο μας και από όλη τη διοίκηση και από όλους τους εμπλεκόμενους με το σωματείο. Και θεωρώ ότι όσο πιο πολύ αγκαλιαστεί από την περιοχή, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα. Τελειώνοντας, δώσω χαρτί άλλη μια φορά στο παίκτη μου για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνανε, με τα 1000 προβλήματα που έχουμε, όπως έχουν όλες τις ομάδες. Να ευχηθώ καλή πορεία και καλή χρονιά στο υπόλοιπο, ήδη έχουν κάνει και όμως για το παθλήματο. Και προχωράμε. Θεωρώ, συμφωνήσω φυσικά με τον coach, ότι φάγαμε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο χωρίς ο Αστέρας να μας έχει κάνει πολλές ευκαιρίες, ούτε και εμείς κάναμε κάτι το σημαντικό, αλλά προχωρήκαμε ψυχολογικά τουλάχιστον στο ημίχρονο να έχουν πέσει τα παιδιά ψυχολογικά με τα δύο τέρματα, σε ένα παιχνίδι όπως
όπως είπαμε, της ίδιας ένωσης, σημαντικό για μας, νευρικότητα και για τους αντιπάλους βέβαια. Ξεκίνησαμε στο δεύτερο ημίχρονο να μπούμε λίγο δυνατά στο παιχνίδι. Νομίζω το καταφέραμε με ένα γκολ, με άλλη μια φάση, ένα φάουλ, να μπούμε λίγο ξανά στο παιχνίδι, να πάρουμε να ζητήσουμε κι εμείς κατά το συγκεκριμένο μάτς. Κάτι παραπάνω, ένα γκολ πάνω σε ένα σημείο που είχαμε νομίζω εμείς στην περιοχή του παιχνιδιού. Μας έβαλε ξανά δύο γκολ πίσω. Το χαμένο δηλαδή το προσωπικό της μας, νομίζω εκεί ήταν μια στιγμή την οποία περιμέναμε να γίνει κάτι ξανά να πούμε ξανά στο παιχνίδι. Μας δόθηκε ευκαιρία, δεν την εκμεταλλευτήκαμε. Προχωράμε για τα επόμενα παιχνίδια που είναι σημαντικά για μας, με επιστροφές πολλές και σήμερα σιγά σιγά από τραυματισμούς. Να έχουμε και τα παιδιά, όπως και εμείς, ελπίζω να είμαστε όλοι υγιείς, να μπορούμε να ανταγωνιστούμε και τις υπόλοιπες ομάδες, να φτάσουμε και οι δύο τους στόχους μας. Πολύ ωραία. Να περάσουμε και στον αρχηγό του Αστέρα Βάρη, τον Θανάση Μάγκο. Θανάση, ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση και νίκη της ομάδας σου απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι η Θήλα Ραφίνας. Ναι, εγώ αρχικά, όπως έκαναν και οι προλαλήσαντες, θα ήθελα να συγχαρώ για την προσπάθεια και τους συμπαίκτες μου και τους αντιπάλους. Σήμερα βρέθηκαν αντιμέτωπες δύο ομάδες της ίδιας ένωσης, με τις ιδιαιτερότητες που αυτό συνεπάγεται και για τις δύο ομάδες, και δύο ομάδες οι οποίες είναι αρκετά πιεσμένες και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα σωματείο που είναι από τα πιο οργανωμένα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει και πραγματικά εύχομαι, πέρα από το γνωστικό κομμάτι του σημερινού, να καταφέρουμε και οι δύο ομάδες και η τρίτη ομάδα της ίδιας Ένωσης να πετύχουμε τους στόχους μας και να είμαστε και το χρόνο στην ΓΑΜΑ Εθνική και να πλαισιωθούμε και μια άλλη ομάδα από την Ένωση, αν αυτό είναι εφικτό. Στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι σήμερα δείξαμε κάτι παραπάνω από αυτό που δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, όχι τόσο στο ποιοτικό κομμάτι, όσο στη μεστότητα του παιχνιδιού μας και στην ουσιαστικότητα κάτι το οποίο μας έλειψε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν θεωρώ ότι κάναμε καλύτερο παιχνίδι, θεωρώ ότι κάναμε πιο ουσιαστικό και πιο σωστό παιχνίδι και ίσως δεν πληρώσαμε και τόσο πολύ κάποια ποινικά λάθη όπως γινόταν στις προηγούμενες αγωνιστικές, που είτε στις καλές μας μέρες είτε στις όχι τόσο καλές, πληρώναμε πολύ κάποια ποινικά λάθη, βρισκόμασταν πίσω στο σκορ και ήταν εις βάρος μας συνθήκες. Σήμερα ευτυχήσαμε κάνοντας λιγότερες ευκαιρίες να σημειώσουμε περισσότερα γκολ. Χαρακτηριστικό των ομάδων που παίρνουν αποτελέσματα. Ευελπιστώ να συνεχιστεί αυτό, να είναι ένα βήμα η σημερινή εμφάνιση και το σημερινό αποτέλεσμα, ώστε να έρθουν καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα μου και καλύτερες εμφανίσεις. Ήταν πολύ κομβικό το παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα μας δώσει μια όθηση, ώστε στα επόμενα παιχνίδια να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αδικήσαμε λίγο την προσπάθειά μας και τους εαυτούς μας στα τελευταία παιχνίδια. Είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτό που δείξαμε, είμαστε καλύτερη ομάδα από τα αποτελέσματα που πήραμε και πιστεύω ότι αρχής γενομένης από σήμερα θα το δείξουμε και στις επόμενες αγωνιστικές. Καλές γιορτές να έχουμε γιατί φτάνουμε να έχουμε υγεία. Θα συναντηθούμε και στο δεύτερο γύρο πρώτα ο Θεός με την ομάδα. Ειδικά για μένα είχε και μια ιδιαιτερότητα το παιχνίδι γιατί βρέθηκε για απέναντι στον κύριο Μεσολόγγι με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός προπονητής. Εύχομαι πραγματικά στη Θήλα ό,τι καλύτερο, υγεία και να πετύχουν τους στόχους τους. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε.